Κυρίες και κύριοι, με όχι, ναι, ίσως, εάν και εφόσον προσήλθα στο σημερινό τους ραντεβού χωριστά, θα μας πει σε λίγο ο Γιώργος Χρυσάνθου, με τον Υπουργό Οικονομικών Κοινωνική Εταίρη για το θέμα της Άντα. Πάμε λοιπόν στο Υπουργείο. Έχει ξεκινήσει ήδη η συνάντηση του Υπουργού με την εργοδοτική πλευρά. Ακριβώς, Κάτια, καλημέρα. Κυρίως για λόγους τακτικής, ο Υπουργός Εργασίας αποφάσισε να δείξει χωριστά συντεχνίες και εργοδότες. Πρώτοι έφτασαν εδώ, ο ΕΦΚΕ και ΒΕ, οι εργοδότες και παρακάθισαν στην σύσκεψη με τον Υπουργό. Ενδεχομένως, αυτό που θέλει ο Γιάννης Παναγιώτου να αποφύγει είναι να βρεθούν ενώπιον συνοπείου από τη στιγμή που δεν έχουν συγκλήσεις και να κηρυχθεί ενδεχομένως ένα αδιέξοδο ή να αλεχθούν πράγματα τα οποία θα είναι πολύ δύσκολα για τη συνέχεια του διαλόγου, γιατί συνέχεια του διαλόγου θα υπάρξει. Όπως όλα δείχνουν, αυτό που θα μεταφέρει για τελευταία φορά ο Γιάννης Παναγιώτου σήμερα είναι την μεσολαβητική του πρόταση. Γνωστή βεβαίως για όσους δεν την άκουσαν αυτές τις μέρες, είναι να επεκταθεί ο θεσμός της ΆΤΑ για τουλάχιστον ακόμη 3 χρόνια, όχι στο 50% του δίκτυου τιμών καταναλωτή, της αύξησης δηλαδή, αλλά στο 66,7%. Μια πρόταση την οποία επιγραμματικά δεν αποδέχονται οι συντεχνίες, όχι τόσο για το ποσοστό, το οποίο βεβαίως και ευνοούν την οποιαδήποτε αύξηση, τόσο για το μακροπρόθεσμο πλάνο, ώστε να φτάσει στο 100% και ενδεχομένως να μπορούν διαγράμματα τα οποία θα βάλουν σε μια τάξη αυτό που χάλασε, τη μαγιά που χάλασε το 2012. Από εκεί και πέρα οι εργοδότες εμφανίζονται διατεθειμένοι, όπως λένε και όπως αποφάσισε και η ΟΕΦ, να αποδεχτούν μια συμβιβαστική πρόταση. Όχι γιατί αποδέχονται βεβαίως τη φιλοσοφία, το ξεκαθαρίζουν αυτό ότι δεν αποδέχονται καμία φιλοσοφία, αλλά στην εσχάτη ως μια συμβιβαστική λύση για να συνεχιστεί η εργατική ειρήνη. Βεβαίως το παρασκήνιο να σου πω, γιατί και εσύ και εγώ και όλοι οι δημοσιογράφοι συζητούμε και με συντεχνίες και με εργοδότες. Οι συντεχνίες θεωρούν ότι πρόκειται για μια τακτική κίνηση των εργοδοτών από τη στιγμή που είδαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αποδοχής από τις συντεχνίες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως δεν είναι το παρασκήνιο, αλλά το προσκήνιο στην προκειμένη. Και τα δεδομένα είναι όπως τα έχουμε διατυπώσει αυτή τη στιγμή. Όσων έχω αντιληφθεί και το συζήτησαμε χθες και με τον ίδιο τον Υπουργό που ήταν καλεσμένο στην εκπομπή, είναι αυτή η ουρά για το 2025. Τι εννοεί ο Υπουργός? Ότι θα καταλήξουμε σε μια μόνιμη λύση το 2025. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν έχουν πρόβλημα για σταδιακή απόδοση της ΆΤΑ στο 100%, φοβούνται ότι το 2025 δεν θα πάμε, ενδεχομένως να αλλάξει η φιλοσοφία ή άλλος πώς. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί της σημερινής συζήτησης ξεχωριστά των κοινωνικών εταίρων, για να αποφασίσουν μαζί, ενδεχομένως και μεσοεργοδότες πρώτα, τι θα γίνει το 2025. Γιατί έτσι θα είναι πιο εύκολο και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Γιατί χθες άκουγα και τον Γενικό Γραμματέα Σπασίδη, που είναι μια μεγάλη ομάδα δημοσίου υπαλλήλου που παίρνουν ούτως ή άλλως την ΆΤΑ. Και είναι και δύσκολο να τους πεις ότι, ξέρετε, τον Ιούνιο, ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 16,7%, πόσο είναι, δεν θα την πάρετε γιατί ΑΒΓ. Άρα σήμερα νομίζω ότι δεν θα αποφασιστικά η τελεσίδικα, ούτε θα κηρυχθεί η αδιέξοδο, ούτε απλά θα δώσουν μια παράταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα τώρα μας λες είναι μέσα οι εργοδότες και σε λίγο θα ακολουθήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θα έχει και μετά μια από κοινού ή ακόμη δεν ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Από κοινού συνάντηση θα έχουμε μόνο στο σενάριο που καταφέρει τελικά ο Υπουργός Εργασίας να πείσει τις δύο πλευρές να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά και ενδεχομένως να χρειαστεί. Δεν το βλέπει για σήμερα. Αυτό που θα γίνει μάλλον σήμερα είναι να ξαναμπούν τα πράγματα κάτω στο τραπέζι, ούτως ώστε να μην κηρυχθεί αδιέξοδο και να συνεχιστεί η διαδικασία από εβδομάδα. Λίγο πολύ, επειδή ήμουν εδώ και τον Ιανουάριο, αν έχουμε χρόνο, μου θυμίζει ένα ντεζαβού ως προς τις διαδικασίες όταν εδώ ήταν ο Κυριάκος Κούσιος. Βεβαίως τότε δεν είχε άλλη επιλογή και μάλλον δεν είχε άλλο χρόνο ο Υπουργός για να τρέξει τη διαδικασία, εξού και την παρέδωσε στον επόμενο, στον Γιάννη Παναγιώτου, ο οποίος δεν θέλει. Δεν είχε και πρόταση τότε ο κύριος Κούσιος. Εδώ υπάρχει πρόταση μεσολαβητική. Πρόθεση είχε κυρίως, όχι πρόταση. Ακριβώς. Δεν υπήρχε όμως έδαφος ούτε χρόνος. Τώρα υπάρχει. Από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς η συμφωνία θα ισχύει μέχρι να υπάρχει μια νέα. Άρα αυτό που θέλει ο Υπουργός είναι να το τρέξει από εβδομάδας μέσα σε ήρεμο κλίμα, όπως μαθαίνουμε, για να μην υπάρξουν και εκτροπές από το πλαίσιο που θέλει ο ίδιος, δηλαδή να μην υπάρξουν απεργίες στο επόμενο διάστημα, να μην υπάρξουν έντονες αντιδράσεις και να κλειδώσει η διαδικασία μέσα σε ένα πιο ήρεμο κλίμα. Μάλιστα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στη...